είμαστε να περάσουμε στον επόμενο αγώνα. Μιχάλης Οικονομάκης, λοιπόν, με την πολύχρωμη της Βερμούδα, χρωματιστή, ενάντια στον Θεοφάνη Δημάκη, με μαύρη ράσκα, την ασπρόμαυρη Βερμούδα. Να είμαστε, λοιπόν, με το Δημάκη να μπαίνει πάρα πολύ ωραία στο body lock. Και τώρα, half guard. Μιχάλης Οικονομάκης έχει επαναφέρει τη full guard. Δημάκης στέγεται όρθιος πίσω και μακριά. Παλεύει για το... Μια απόπειρα για να κλείσει γκυλοτίνα είδαμε από τον Μιχάλη Οικονομάκη. Δημάκης σηκώνεται όρθιος. Δημάκης είναι με το μαύρο ρουχισμό. Και να το στώρο Δημάκης να μπει γκυλοτίν. Πολύ σφιχτό παιχνίδι στο Δημάκη. Πάρα πολύ σφιχτό. Και πολύ γρήγορο ταυτόχρονα. Έχει εκρήξεις ταχύτητας και τώρα... Έχει περασμένα μέσα τα... Έχει τα hooks. Έκλεισε για λίγο το χέρι του αντιπάλου του Δημάκης μέσα στα πόδια. Και τώρα μέσα για την armbar. Ναι, να την armbar. Το έχει πάρει. Αφορά πως κρατιέται ακόμα ο Οικονομάκης. Δεν νομίζω κρατήκα πολύ ακόμα ο Οικονομάκης. Έχει πάρει τελείως την armbar. Όπο, το χέρι του Οικονομάκη έχει πάρει όλες τις λάθος γωνίες. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω πως ξέφυγε αυτός ο τύπος από αυτό το submission. Απίστευτος. Μιχάλης Οικονομάκης νομίζω ότι έχει την καλύτερη ελαστικότητα που έχω δει ποτέ σε άνθρωπο. Όχι, διαφωνώ. Υπήρχε ένας παλιά που εσύ το ξέρεις προσωπικά και είχε περισσότερη ελαστικότητα. Όχι, από αυτούς που έχουμε δει γενικώς σε αγώνες εδώ πέρα θα πω τότε. Wow, πώς ξέφυγε ο Οικονομάκης από αυτή την armbar. Απίστευτη armbar. Και τώρα αν είσαι Δημάκης, πώς θα ανταπεξέλθεις αυτό, λες ότι πρέπει να αλλάξω submission ή να μην θα συνεχίσεις να επιτίθεσαι. Μήπως πρέπει να πας για κάποιο ρίο να είναι και τσόκ. Φάνηκε να μπορούσε να επιτεθεί και σε αυτό νωρίτερα. Να δούμε αν θα επιδιώξει πάλι. Δεν ξέρω επίσης αν και το χέρι του Μιχάλη Οικονομάκη αν δέχτηκε κάποια ζημιά, μικρή ζημιά ίσως από την υπερέκταση. Το θέμα είναι αν θα τον επηρεάσει εντός του αγώνα. Το οποίο νομίζω ότι δεν θα προλάβει να τον επηρεάσει. Ο χρόνος είναι αρκετός για να... Είναι αρκετά λίγος μάλλον για να μπορεί να παλεύει. Έχουμε άλλα 7 λεπτά ακόμα. Μικρή ζημιά. Κινάτος λοιπόν που σκουρνάει αμέσως τα πόδια. Λέμε ο Δημάκης κυνηγάει τον, και αυτό τον έλεγχο στα χέρια από πάνω. Ο Οικονομάκης κάθεται πολύ άνετα κάτω και νομίζω ότι μόλις δει ένα άνοιγμα προς τα πόδια του αντιπάλου του θα ξαναμπεί όπως αν είδαμε και προηγουμένως. Ξανά ένα grip fight, μια μάχη για τα grips εδώ πέρα και από τους δύο. Νομίζω ότι ο Δημάκης θα έπρεπε να δοκιμάζει περισσότερο footwork πάνω σε αυτή τη φάση. Όρθιος ο Οικονομάκης. Και πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο takedown. Πολύ αυτοπεποίθηση σηκώθηκε. Πολύ αυτοπεποίθηση και πολύ με απλές κινήσεις το να ρίξει στο πάτωμα. Το Δημάκη. Πάρα πολύ ωραίος. Και να είμαστε τώρα ένα butterfly hook μέσα για το Δημάκη. Οικονομάκης να το φτάνει, φτάνει και πιάνει κατευθείαν το πόδι. Θα επιχειρήσει να περάσει από την ανοιχτή πλευρά του Δημάκη. Δημάκης πάει να φέρει τη full guard του τώρα. Για να δούμε, λογικά θα πρέπει να ξεκινήσει να ανεβάζει την guard ψηλά για να σετάρει κάποιο submission. Ίσως κοιτάει μια armbar στο δεξί χέρι του Οικονομάκη. Έχει κλείσει μέσα τον αγώνα. Παρ' όλα αυτά η guard του παραμένει χαμηλά.
και αρχίζει και ανεβάζει σιγά σιγά. Και να είμαστε λοιπόν. Δοκίμασε ο Δημάκης για λίγο μια ανοιχτή γκάρντ έτσι να δει αν θα μπορούσε να περιστραφεί για την επίθεση κατευθείαν. Ο Οικονομάκης προσπαθεί να κρατήσει μια απόσταση. Αλλά ο Δημάκης τον κρατάει χαμηλά. Ναι. Πολύ ωραίος έλεγχος από τον αφήνα. Κοίτα εδώ έλεγχος. Πάρα πολύ ωραίος έλεγχος. Δεν μπορεί... Ο Οικονομάκης βγάζει το χέρι που τον ενοχλεί. Πολύ όμορφα. Απλές κινήσεις, αποτελεσματικές. Και τον ξαναφέρνει πάλι κάτω ο Δημάκης. Εδώ πέρα νομίζω ότι θα χρειαζόταν περισσότερο creep fight. Αυτό που κάνανε πριν σε όρθια θέση. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα ήταν πολύ σημαντικό και για τους δύο. Και για τον Δημάκη από κάτω για να μπορεί να ξεκινήσει να κυνηγάει επιθέσεις. Αλλά και για τον Οικονομάκη για να μπορέσει να κάνει μια αποστούρα και να σηκωθεί για να περάσει την guard. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δω περισσότερο από τον Οικονομάκη θα αρχίσει να δοκιμάσει να περάσει την guard του Δημάκη. Να αρχίσει να γίνεται. Να αρχίσει να μην κάθεται απλά και να αμήνεται αυτό το συνέχεια, αυτό το πιάνω ποστούρα, σπάω ποστούρα, σηκώνομαι. Θέλω να τον δω λίγο να αρχίσει να τρεξίνει για να περνάει. Δεν προσπαθεί καν για την ποστούρα την ίδια, απλώς να το κάθεται πίσω και πιέζει νομίζω με το δεξί του αγώνα μέσα το πόδι του Δημάκη. Ακριβώς. Θεωρώ ότι θα ήταν ίσως λίγο πιο αποτελεσματικό να βάλετε τα δύο του χέρια πάνω στο γόνατο και να κάνει κανονικά το escape. Και ένα τώρα ο Δημάκης που αρχίζει να ανεβάζει σιγά σιγά την κάρτου. Οικονομάκης με το χέρι πίσω, θα πρέπει να είναι προσεκτικός αυτή την κίνηση. Και ένα λοιπόν μια απόπειρα από το Δημάκη, αλλά δίνει την ευκαιρία στον Οικονομάκη να σηκωθεί. Butterfly guard. Το αριστερό underhook, ο Δημάκης για λίγο το έβγαλε. Double underhook αυτή τη φορά. Και επαναφέρει την κάρτου. Ωραίο crossface, το οποίο σπάει την απόσταση. Τρία λεπτά ακόμα. Εδώ πιστεύω ότι ο Οικονομάκης θα πρέπει να πατήσει. Είχε βάλει για λίγο τα χέρια στις μασχάλες του Δημάκη. Έπρεπε να σηκωθεί και να αρχίσει να δουλεύει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι δεν το κυνηγάει πάρα πολύ ο Οικονομάκης. Εδώ πέρα θα έπρεπε ήδη νομίζω να έχει σηκώσει ένα πόδι να ξεκινήσει να περνάει και χάνει αυτή την ευκαιρία. Δημάκης έρχεται από πάνω. Φαίνεται να πήγε να κυνηγήσει ένα μπάγκι τσόκ ο Οικονομάκης. Παρ' όλα αυτά, Δημάκης περνάει. Ωραίο πέρασμα στη side control. Ο Οικονομάκης όπως προσπαθεί να βάλει το δεξί του χέρι πάνω στον ώμο για να χαλαρώσει την πίεση από το crossface που του ασκεί ο Δημάκης. Να, τώρα μία απόπειρα για ένα ανάποδο τρίγωνο, δεν νομίζω να μπορεί να το κλείσει. Σφιχτός ο Δημάκης από πάνω. Έχει 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα για να δουλέψει κάποια επίθεση. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ακριβώς ο Δημάκης. Δεν μπορώ να δω τι κάνει με τα χέρια του στο απέναντι χέρι. Προσπαθεί να επί mount, όχι όμως. Βασικά θέλω και τον Οικονομάκη να τον δω λίγο να γυρνάει. Να αρχίσει να γυρνάει, γιατί δίνει την πλάτη του προς αυτή την πλευρά που κινείται. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Ίσως έχει κάτι το οποίο να το μας το δείξει τώρα σε λίγο. Έχει ακόμα άλλο ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για να δουλέψει. Σταθερός η side control του ο Δημάκης, ο Θεοφάνης Δημάκης. Δεν τον βλέπω να δοκιμάζει ούτε κάτι για την πλάτη. Νάτος όμως, πολύ ωραίος. Πολύ ωραία ελέγχη. Πολύ ωραία θα κυνηγήσει την πλάτη ο Δημάκης. Θα τον φέρει κάτω όμως ο Οικονομάκης. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ καλός. Άλλη μια φορά ο Μιχάλης Οικονομάκης. Και νάτος τώρα. Ναι, και τώρα πάει να κλείσει. Όχι, έχει γλιτώσει τον αγώνα του ο Δημάκης. Έχει άλλα 25 δευτερόλεπτα για να δουλέψει. Ο Οικονομάκης έχει ευκαιρίες ακόμα
για να κυνηγήσει επιθέσεις. Έχει, νομίζω. Έχει ακόμα λίγο χρόνο. Όχι πολύ, δεν μπορεί να καθίσει, πρέπει να βιαστεί. Έστω και αν γίνει λίγο απερίσκεπτο στην κίνησή του, πρέπει να βιαστεί. 10 δευτερόλεπτα, νομίζω ότι τελειώνουν. Νομίζω ότι τώρα, δεν θα προλάβει. Τώρα δεν θα προλάβει. Και αυτό είναι το τέλος του πρώτου δεκάλεπτο. Τέλος το πρώτο δεκάλεπτο. Και περνάμε στη δεύτερη φάση του αγώνα μας. 5 λεπτά πόντι όμως αυτή τη φορά. Μιχάλης Οικονομάκης με τη μαύρη ράσκαρτ και την χρωματιστή βερμούδα. Και ο αντίπαλος... Ενάντια στον Θεοφάνη Δημάκη με τα μαύρα. Έχει λίγο άσπρο η βερμούδα του, αλλά ας τον πούμε μαύρο. Είχαμε πάρα πολλές εναλλαγές στο πρώτο δεκάλεπτο. Είχαμε κρίξεις δράση. Δηλαδή, από τη μία είχαμε ένα λίγο στατικό παιχνίδι με στην γκάρντ και ξαφνικά γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα μαζεμένα. Σαν να βλέπω λίγο όμως, σαν να αρχίζω να λιγάκι βλέπω τον Οικονομάκη να παίρνει λίγο πιο βαθιές ανάσες από ότι ο Δημάκης. Η κούραση του Οικονομάκη είναι λίγο πιο έκδηλη από ότι του Δημάκη. Βέβαια, τον είδαμε ότι στα τελειώματα του προηγούμενου γύρου έκανε μία έκρηξη και ήρθε σε μία πολύ καλή θέση και κυνήγησε. Να, λοιπόν, μία ωραία απόπειρα για να μπει σε όρθια η γκυλοτίνα. Πολύ δύσκολο να τελειώσει η γκυλοτίνα στο όρθιο. Πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό έλεγχο και να μπορείς να τραβήξεις τον αντίπαλο στο έδαφος μαζί σου για να την τελειώσεις, όμως. Πολύ clinch fighting και από τους δύο. Για να δούμε ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία να σουτάρει για το takedown ή να τράβηξει guard, ένα από τα δύο. Νάτος λοιπόν ο Δημάκης. Μάκης. Και πάλι για την κύριο ο Οικονομάκης. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τελειώσει από εδώ πέρα. Κρατάει πολύ καλά το λαιμό όμως. Κρατάει πολύ καλά με το ένα χέρι. Φέρνει τη half guard. Και ο Δημάκης πιέζεται, δεν είναι χαλαρός ο Δημάκης, κι όμως χαλαρώνει, έχει ξεφύγει. Και τώρα πέρασε. Δύο πόντι για το takedown. Και να λοιπόν, σετάρει το arm triangle. Και arm triangle. Φαίνεται πολύ καλό, πρέπει να περάσει τώρα από την έξω πλευρά. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, ξεφεύγει άλλη μια φορά ο Οικονομάκης. Είναι Δημάκη στην πλάτη. Τέσσερις πόντι. Τέσσερις πόντι ακόμα για τον Δημάκη. Πολύ ισχυρή θέση για τον Δημάκη εδώ πέρα. Έχει περάσει και το χέρι μέσα στο λαιμό σχεδόν. Ναι. Ο Οικονομάκης αμήνεται πολύ καλά όμως. Ψύχρεμος Οικονομάκης. Πολύ ψύχρεμος. Και ξανά συνεχίζει να κυνηγάει ο Δημάκης και με τα δύο του χέρια. Πω. Προσπαθεί να περάσει το αριστερό του χέρι ο Δημάκης κάτω από το σαγόνι. Για να πήγε, είχε σταυρώσει τα πόδια. Για ένα δευτερόλεπτο τα σταύρωσε ο Δημάκης και αμέσως πήγε ο Οικονομάκης να το εκμεταλλευτεί. Συνεχόμενες επιθέσεις, συνεχόμενη άμυνα. Δημάκης να επιτίθεται από πλάτη, προσπαθεί να περάσει μέσα στο λαιμό του Οικονομάκη και ο Οικονομάκης φαίνεται να ξεφεύγει αυτή τη στιγμή. 1,5 λεπτό. Καταφέρει να ξεφύγει και έρθουμε σε 3 quarter mount, Δημάκης από πάνω. Και το arm triangle στην απέναντι πλευρά, το οποίο πιστεύω ότι μόλις απελευθερωθεί από τη 3 quarter mount θα περάσει κατευθείαν στην απέναντι side control. Δεν ξέρω αν ο Δημάκης εδώ πέρα θέλει να κυνηγήσει το arm triangle ή θέλει να ξανακυνηγήσει την πλάτη για άλλη μία φορά. Ο διαιτητής θα τους επαναφέρει στο κέντρο και έχουμε 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μια μικρή σύγχυση. Αντώνης Καστρίτσιος πολύ σωστά νομίζω
Είπε ότι δεν ήταν, δεν ήταν αυτή η θέση. Χέρι, ναι, σωστό. Ήταν το χέρι σε άρμπαρ. Ήταν και σαν τριάνγκλ. Ήταν σαν τριάνγκλ. Οι δύο θέσει δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα. Αλλά έχει περάσει από τη 3 quarter mount σε full mount αυτή τη στιγμή ο Δημάκης. 50 δευτερόλεπτα και ο Οικονομάκης για άλλη μια φορά ξεφεύγει από τα δόντια της ήττας. Η καρδιά αυτού του παιδιού είναι απίστευτη. Παρ' όλα αυτά είναι πίσω στο σκορ, αρκετά πίσω στο σκορ. 9-0 προηγείται ο Θεοφάνης Δημάκης με 25 δευτερόλεπτα. Πολύ δύσκολη να γίνει η ανατροπή εδώ πέρα. Και τώρα ο Δημάκης δείχνει απλώς να κρατάει στην παρούσα φάση. Και ίσως στρατηγικά να είναι η καλύτερη επιλογή που έχει να κάνει, να μην επιτεθείς με τίποτα άλλο. 10 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. 10 δευτερόλεπτα. Ο Δημάκης κρατάει. Και η κερκίδα μετράει. Και ο χρόνος τελειώνει. Θεοφάνης Δημάκης είναι ο νικητής αυτής της αναμέτρησης. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι από τους δύο αθλητές. Κυρίες και κύριοι, μετά από 15 λεπτά έχουμε νικητή με πόντους στην παράσταση. Πού και γνωρία, ο Θεοφάνης Δημάκης.